και παίζεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θεατρικά έργα, τουλάχιστον για τη σημερινή εποχή, για το μοντέρνο θέατρο του 20ου αιώνα. Πέστε μου πώς προσεγγίσατε το ρόλο σας και πόσο δυσκολία είχε για σας και πώς το βλέπετε το ρόλο σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπήκα σε αυτή την παράσταση αφού είχε ήδη γίνει. Έγινε από πέρσι μια πρώτη εκδοχή. Αντικατέστησα τον ηθοποιό που έκανε το ρόλο του Βόιτσεκ, αλλά στην ουσία ξαναστήσαμε κάποια πράγματα από την αρχή. Και για μένα αυτό που έχω να πω είναι ότι εξαιτίας και του έργου, αλλά και του τρόπου δουλειάς που γίνεται σε αυτή την ομάδα, μπαίνεις πραγματικά μέσα σε μονοπάτια τα οποία θέλει μια τρομερή εσωτερικότητα και μια δύναμη για να καταφέρεις να βγάλεις επέρας όλη αυτή την παράσταση, και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι για έναν ηθοποιό, γιατί ανακαλύπτεις μονοπάτια καινούργια και μέσα σου τα οποία δεν τα ξέρεις. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το δίνει και ο τρόπος δουλειάς, αλλά και το έργο αυτό καθ' αυτό, που είναι ένα εμβληματικό έργο, είναι αποσπασματικό από τα πρώτα αποσπασματικά έργα που έχουν γραφτεί, που πραγματικά, ενώ δεν χρειάζεται να πεις πολλά και δεν λέει πολλά ο Μπίχνερ, με μερικές φράσεις δίνει ολόκληρες σκηνές, ολόκληρους κόσμους. Κάθε σκηνή από μόνη της μπορεί να είναι αυτούσια ή και σε συνέχεια. Θεωρώ ότι για μένα είναι μεγάλη ευτυχία το ότι συμμετέχω σε αυτή την παράσταση και συνεργάζομαι και με τον Σάβα και με τα παιδιά σε αυτή την παράσταση. Είναι ευλογία. Όσο αφορά τη δυσκολία, φυσικά και ήταν δύσκολο. Είναι ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί και έπρεπε κάπως να δουλέψουμε με έναν τρόπο ώστε να καταλάβουμε το έργο, να μας οδηγήσει το έργο από μόνο του, να μπορέσουμε να στήσουμε μια παράσταση, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς, δεν έχει, ας πούμε, συγκεκριμένη σειρά, δεν υπάρχει, ας πούμε, τα κεφάλαια έτσι όπως έχει γράψει ο Μπίχνερ, και κάθε σκηνοθέτης έχει το δικαίωμα να στήσει μια παράσταση κατά τη γνώμη του έτσι όπως θα ήθελε αυτός να εξελίσσεται, ας πούμε. Οπότε χρειάστηκαν μήνες πρόβας και πολύ έτσι, κατάθεση ψυχής και να συμμετέχεις 100% για να μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, να μπορείς να πεις να είναι κοντά σε αυτό που ήθελε ίσως ο Μπίχνερ, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε, παλέψαμε πολύ και όπως είδατε κι εσείς, ο κόσμος το αγκάλιασε και πάμε δεύτερη χρονιά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, ας πούμε. Εγώ κάνω τρεις ρόλους, τον Αντρές, τον γιατρό και τον θεατρίνο, και παρόλο που αυτό φαίνεται δύσκολο, εγώ θα έλεγα ότι με διευκολύνει, γιατί αυτοί οι τρεις ρόλοι έχουν μια συμμετρία μεταξύ τους. Δηλαδή στο κέντρο, στον άξονα στέκεται ο θεατρίνος, που είναι ας πούμε το σημείο μηδέν, και οι άλλοι δύο ρόλοι είναι εντελώς αντίθετοι. Και αυτό είναι κάτι το, δηλαδή αυτή η συμμετρία, αυτή η καθαρότητα που υπάρχει στο σχήμα των τριών ρόλων είναι κάτι το οποίο με βοηθάει, και παρόλο που ίσως να φαίνεται δύσκολο. Ασχοληθήκαμε για μεγάλη περίοδο αναλύοντας το έργο και κοιτώντας πίνακες από γερμανούς ζωγράφους περίπου την περίοδο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Εμένα ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση το Dix. Και έτσι ξεκίνησε, δηλαδή, μέσα από εικόνες αυτού του ζωγράφου, και ασχοληθήκαμε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στους δύο ρόλους, και στον Αντρές και στον γιατρό. Ο γιατρός θα μπορούσε να είναι ένας γερμανός γιατρός σε ένα στρατόπεδο, και ο Αντρές θα μπορούσε να είναι και αυτός ένα θύμα, όπως είναι και ο Βόιτσεκ του γιατρού, οπότε έκανα ουσιαστικά το θύμα και τον θήτη και έναν ουδέτερο ρόλο τον θεατρίνο που στέκεται αυτό που λέω ανάμεσα. Η δουλειά, ο τρόπος που γίνεται είναι ένα βύθισμα στο σώμα και στον χώρο μέσα στο σώμα, και εκεί αναδύονται εικόνες που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι τις έχουμε, αλλά υπάρχουν εκεί και ανήκουν σε όλους μας, όπως είναι μορφές ακραίες όπως του γιατρού, που υπάρχει όλος αυτός ο σαδισμός, και όπως είναι του Αντρές άλλες μορφές που είναι η παθητικότητα, η έλλειψη σκέψης. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα μας και έτσι με τη δουλειά που κάνουμε αναδύονται αυτές οι μορφές, θα έλεγα, εύκολα, αν είσαι έτοιμος να καταθέσεις και να είσαι παρόν στη δουλειά.
Σε σχέση με το, με το βεβαρημένο του έργου, εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που η συνάφεια και η ταχύτητα είναι κυρίαρχες, να αναμετριούνται οι καλλιτέχνες και νέοι καλλιτέχνες όπως εμείς με κλασικά κείμενα. Με την έννοια ότι τα κλασικά κείμενα ενέχουν μια πυκνότητα, ακριβώς επειδή έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο και την ιστορία, η οποία έρχεται συμπυκνωμένα να κουβαλήσει μια στρατιά ολόκληρων υλικών. Οπότε με αυτή την έννοια είναι φοβερή πρόκληση. Γιατί με το να αναμετριέται, με το να αναμετριέται κανείς με το κείμενο του Βόιτσεκ, αναμετριέται με όλη την παράδοση του ρομαντισμού, αναμετριέται με το πρώτο αποσπασματικό κείμενο, όπως ανέφεραν και τα παιδιά στην ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου, το οποίο αποτέλεσε πρόδρομο για την δουλειά και την εργασία του Μπρέχτ. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντική σταθμή. Σε σχέση με τον ρόλο που ερμηνεύω στην παράσταση, το ρόλο της Μαρίας, της συντρόφου του Βόιτσεκ, την οποία στο τέλος δολοφονεί εξαιτίας του ερωτικού του πάθους, δεν έχω να πω πολλά. Είναι ουσιαστικά η Μαρία ειδωμένη μέσα από το παραλήρημα του Βόιτσεκ. Δηλαδή δεν είναι καθεαυτή η γυναίκα, αλλά είναι η γυναίκα όπως αυτός μέσα από τη θερμοκρασία του πυρετού του την αντικρίζει. Με αυτή την έννοια, η κατεύθυνση που δουλεύτηκε πάτησε πάνω στη σαγήνη και στην, στην έκκληση, ας πούμε, του ερωτικού πάθους του Βόιτσεκ, και εκεί, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το ερωτικό προβοκάρισμα, αυτό είναι το κύριο συστατικό του ρόλου, ακριβώς με την έννοια ότι είναι αυτό που οδηγεί το αδιέξοδο στη δραματουργία του Μπίχνερ και στη δραματουργία που δουλεύουμε εμείς σαν ομάδα. Μια ερώτηση, η οποία νομίζω είναι πολύ του... θα είναι όλων των θεατών, είναι ότι παίζετε πάρα πολύ έντονα, εξπρεσιονιστικά, είναι πολύ δυνατό το παίξιμο, και πόσο κουραστικό είναι αυτό για έναν ηθοποιό. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, τρεις παραστάσεις, τέσσερις είναι το, τη εβδομάδα. Τρεις. Είναι εξαιρετικό. Εγώ, σαν θεατής, έτσι. Και η ερώτηση είναι πώς κολλάει, πώς γίνεται. Η παράσταση αυτή απαιτεί απόλυτη κατάθεση και παρουσία κάθε στιγμή. Είμαστε παρόντες και οι τέσσερις διαρκώς απάνω. Πράγματι, όλη αυτή η εστίαση στο σκηνικό χώρο είναι κάτι το που είναι πολύ κουραστικό. Απ' την άλλη όμως υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ μας, στην οποία βοηθάει και η δουλειά που γίνεται στην αρχή στο ζέσταμά μας. Και νομίζω αυτή η επικοινωνία βοηθάει τη ροή της ενέργειας να κυλάει και ο ένας παίρνει από τον άλλον. Οπότε θα έλεγα ότι δεν κουράζουμε τόσο όσο φαίνεται. Να πω και εγώ από μεριάς μου ότι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε ενισχύει την φινέτσα και τη δεξιοτεχνία του ηθοποιού και πιστεύουμε σε αυτό το θέατρο, ότι δηλαδή ο ηθοποιός δεν είναι απλώς ένα υλικό, αλλά είναι δεξιοτέχνης, βιρτουόζος της σκηνής. Με την έννοια αυτή, όλη η δουλειά συγκεντρώνεται στο πώς ακονίζονται αυτά τα εκφραστικά μέσα και έρχονται τελικά τη στιγμή της παράστασης να υλοποιηθούν μέσα από μία σφιχτή παρτιτούρα. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι αυτό που κάνουμε δεν διαφέρει από τη δουλειά ενός πιανίστα ή ενός χορευτή. Υπάρχει το υλικό, υπάρχει η παρτιτούρα και εμείς την υπηρετούμε. Και όταν υπάρχει αυτοσυγκέντρωση που υπάρχει και δουλεύει ώστε να υπάρχει, αυτό συμβαίνει. Πλάς ότι είναι τόσο έντονη η εγκύτητα με το κοινό, όπου δεν έχεις περιθώρια, δηλαδή μπαίνεις κατευθείαν σε αυτό το μονοπάτι της αυτοθυσίας, γιατί ο θεατής είναι δίπλα. Και όταν έρχεται ο κόσμος στο θέατρο μέρες δύσκολες και καιρούς δύσκολους σαν αυτούς που ζούμε, έχεις χρέος και ευθύνη να σταθείς εκεί. Θέλει οπωσδήποτε κατάλληλη προετοιμασία την παράσταση, αλλά και οι υπόλοιπες παραστάσεις μας, ας πούμε, απαιτεί σωματικά 100% και ψυχικά να είσαι εδώ. Δεν γίνεται, ας πούμε. Πρέπει να, αυτό που γίνεται επί σκηνής να είναι εδώ και τώρα, όχι να μια, κάτι που έκανε στην πρόβα που πέτυχε και θυμάμαι έγινε έτσι, οπότε να το κάνω, ας πούμε, το... Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άλλωστε, όπως είπε και η Ελένα, οι θεατές είναι τόσο κοντά που δεν μπορεί να ξεγελάσει το θεατή σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι ότι σε άλλες μπορείς, αλλά εδώ είναι ακόμα περισσότερο, ας πούμε, επικίνδυνο, δηλαδή, σχεδόν αυτό να το κάνεις.
Οπότε με ασκήσεις, με ασκήσεις για τη φωνή, για το σώμα, για όλα, ας πούμε. Είναι προσωπική δουλειά, είναι ομαδική δουλειά όλα μαζί, οπότε δουλεύοντας, μόνο δουλεύοντας, έχουμε και μπορεί να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση. Εγώ έχω να πω ότι το θέμα της κούρασης, της σωματικής κόπωσης που γίνεται σε αυτή τη δουλειά, είναι κάτι αντίστοιχο με το πόσο μπαίνεις βαθιά σε ένα ζήτημα ενός παραλυρηματικού, ενός τρελού, ενός παρία, ενός ανθρώπου που δεν είσαι εσύ. Με την έννοια του ότι ναι μεν το ζεις, κουράζεσαι σωματικά, αν και δεν έχει πολύ ξόδεμα ενέργειας, περισσότερο συγκρατείς αυτή την ενέργεια και την αφήνεις όποτε μπορείς και όποτε χρειάζεται να βγαίνει προς τα έξω και όποτε πρέπει να την κρατάς προς τα μέσα. Αλλά θεωρώ ότι σαφώς υπάρχουν και κάποιες ανάσες που πρέπει να έχεις, όπως επίσης και σαφώς πρέπει να εκτελέσεις τις οδηγίες για να εξελιχθεί η παράσταση. Δηλαδή, αν εγώ μπω στο σκεπτικό ενός παραλυρηματικού, θα αρχίσω να κάνω ό,τι μου έρχεται. Δηλαδή, αν μπω τόσο βαθιά μέσα σε ένα ζήτημα, δεν θα ξέρω ότι τώρα είναι η επόμενη σκηνή και μετά η επόμενη, και τώρα σηκώνω το χέρι για να βοηθήσω τον συνάδελφο κτλ. Οπότε, αυτό το ότι φαίνεται τόσο πολύ μέσα, που είμαστε τόσο μέσα και τόσο κουραστικό σε εισαγωγικά, για μας δεν είναι και τόσο, θα έλεγα είναι και λυτρωτικό, αλλά επίσης είναι και το ότι πρέπει να εκτελέσεις 100% μέσα σε μία κατάσταση, αλλά πρέπει να, παρόλα αυτά, να εκτελέσεις και μία σκηνοθετική οδηγία για την εξέλιξη της παράστασης. Οπότε αυτομάτως είναι ένα illusion, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο ναι μεν οι θεατές το βλέπουν έτσι, αλλά εμείς από μέσα το βιώνουμε αλλιώς, με αυτή την έννοια. Πώς είναι στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης να είναι κάποιος ηθοποιός? Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για ηθοποιούς που μένουν απλήρωτοι και είναι ένα ζήτημα πώς βιοποριστικά μπορεί κάποιος να κάνει την κατάθεση ψυχής που κάνει ένας ηθοποιός. Εγώ νομίζω ότι δεν απέχουμε πάρα πολύ από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται με τις δουλειές τους. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς στην ίδια κατάσταση που είναι όλος ο κόσμος. Βέβαια, για μας είναι λίγο πιο γνώριμη αυτή η κατάσταση. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι με τις δουλειές τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, εμείς αυτό το ότι έχω δουλειά, μία έχω, μία δεν έχω, το ζούμε από τότε που τελειώνουμε τη σχολή. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι γνώριμο για μας. Από την άλλη, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα και στις ανάγκες της, προσπαθούμε όσο μπορούμε ο καθένας, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, τα χρήματα που έβγαζα με μία δουλειά, αυτή τη στιγμή αναγκάζομαι να τα βγάζω με δύο ή και με τρεις, και ευτυχώς πρέπει να είσαι και τυχερός να έχεις και δεύτερη δουλειά. Είτε είναι θεάτρου, είτε είναι και εκτός θεάτρου πολλές φορές, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή, νομίζω ότι η δυσκολία είναι εκεί, ότι ξοδεύεις πολύ περισσότερο χρόνο και δεν συγκεντρώνεσαι στην ουσία που μπορεί να έχει μία συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, αυτό με τις αναλογίες που επιτρέπουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εγώ δηλαδή στην παρούσα φάση, αυτή τη στιγμή έκανα 2-3 δουλειές μαζί, προσπαθούσα όσο μπορούσα, διαιρούσα το χρόνο μου και προσπαθούσα να είμαι 100% σε κάθε μία, αλλά κακά τα ψέματα, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι. Προσπαθείς για το καλύτερο, αλλά πάντα ξοδεύεσαι. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτή είναι για μένα η συνέπεια αυτής της οικονομικής κρίσης. Προσπαθείς να βρεις τη λύση. Η λύση ποια είναι? Να βρεις η δεύτερη δουλειά. Ή να κάνεις, δηλαδή, δεν γίνεται να ζεις μόνο από το θέατρο. Δεν γινόταν παλιά που δεν υπήρχε αυτή η κρίση. Πώς μπορεί να γίνει τώρα? Οπότε, ξέροντας, ας πούμε, και γνωρίζοντας την κατάσταση, δεν πας να γίνεις ηθοποιός να ζήσεις από αυτά τα λεφτά που μπορεί να βγάλεις από το θέατρο. Για άλλο λόγο, τουλάχιστον εγώ, κάνω το θέατρο. Και αναγκαστικά κάνουμε, όπως λέει, μελέτες, διάφορες δουλειές που μπορεί να μας ενισχύσουν κάπως οικονομικά, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που μας αγαπάμε και που μας βοηθάει, ας πούμε, να συνεχίζουμε τη ζωή μας και να είναι πιο ενδιαφέρουσα, ας πούμε. Αυτά ισχύουν για πάντα, από πάντα, για τους ηθοποιούς, όπως είπε και ο Μελέτης. Απ' την άλλη, όμως, αυτή είναι μια περίοδος που πάλι ακούω ότι τα θέατρα είναι γεμάτα. Σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη να δει ο κόσμος θέατρο. Νομίζω αυτό είναι μια καλή παρατήρηση, γιατί όπου έχω πάει, ναι, έχει κόσμο. Ναι, νομίζω ότι... Έχουν πέσει και οι τιμές των εισιτήριων, αν έχω καταλάβει καλά, ή όχι. Ναι, δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό, αλλά νομίζω ότι πιθανόν έρχεται κόσμος που παλιότερα δεν πήγαινε θέατρο, γιατί κάπως οι άνθρωποι, γενικά περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να προβληματίζονται. Κάποιοι μεν δεν έχουν χρήματα καν να πληρώσουν και αυτό το
εισιτήριο, αλλά συνέχεια μοιάζει να είναι μια ανοιχτή χωάνη που έρχεται και άλλος κόσμος. Κάτι σημαίνει αυτό. Οπότε είναι μια σημαντική περίοδος τώρα που μπορούμε και παίζουμε και τέτοιο έργο μάλιστα σε μια τέτοια φάση. Οπότε νομίζω ότι η αξία της δουλειάς του ηθοποιού είναι ακόμα μεγαλύτερη σε αυτή την κατάσταση. Τι άλλο. Επίσης η ομάδα εδώ σέβεται την παρουσία και την δουλειά των ηθοποιών, οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι ότι είμαι τυχερή που είμαι εδώ. Επίσης, ο τρόπος που γίνεται η δουλειά αυτή, που μας κρατά σωματικά ενεργούς και ξύπνιους, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς δηλαδή νομίζω ότι γύρω μας όλοι οι άνθρωποι έχουν κοιμισμένα σώματα και χρειάζεται, δηλαδή αυτό το οποίο προτείνουμε είναι κάτι συνολικό, ολικό. Δεν είναι μόνο το να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι και όλα αυτά, είναι και κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται, δηλαδή να είμαστε, να έχουμε αυτή τη ρώμη για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την περίοδο, από κάθε άποψη. Και εγώ δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω ότι αυτό συνέβαινε πάντα στη δουλειά του ηθοποιού, γιατί είναι σημαντικό, γιατί εμείς γαλουχόμαστε μέσα σε αυτή την αντίληψη ότι ας πούμε είναι εποχιακή δουλειά, ότι θα μείνουμε άνεργοι, ότι, οπότε αυτό είναι πολύ μέσα στο κυταρό μας. Στην ομάδα γίνεται η προσπάθεια και η δουλειά των ηθοποιών να αμείβεται έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές δυστυχώς εξαιτίας του ότι ηθοποιοί είναι υπεράριθμοι, πολλές φορές και από την ανάγκη και τη λαχτάρα που έχει ένας ηθοποιός να είναι στη σκηνή, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, και αυτό είναι πολύ άσχημο, παιδιά. Δηλαδή, κυκλοφορούν φρικτές ιστορίες στον κλάδο, ας πούμε. Και ακριβώς επειδή, ναι, και επειδή έχει και ένα κομμάτι ρεαλιστικό αυτό το επάγγελμα, πολύ εύκολα ο άλλος παραχωρείται σε μια τέτοια συνθήκη, το οποίο είναι δυσάρεστο. Νομίζω ότι το ζήτημα για μένα είναι έτσι όπως το θες ο Μελέτης, ότι πώς σίγουρα χρειάζεται μια έξτρα δουλειά. Γιατί και εξαιρετικά να πάει μια παράσταση δεν είναι για 12 μήνες. Όμως ένας άνθρωπος χρειάζεται να ζει για 12 μήνες. Οπότε είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα. Και εκεί φυσικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αυτό το ξόδεμα που λέει ο Μελέτης. Και όταν σε σχέση με αυτό που έβαλε η Δέσποινα, θέλεις τη δουλειά που κάνεις να είναι ολοκυταρική και ολοσωματική και να θέτει ένα ζήτημα γερά, μάχεσαι με την κούραση και την ψυχολογική πολλές φορές που γεννιέται. Αλλά αυτή είναι και η γλύκα. Και η γοητεία.